Δεν έχω κρύψει ποτέ τη μεγάλη μου συμπάθεια και εκτίμηση που έχω προς το πρόσωπό της, το θαυμασμό για τις καλλιτεχνικές της επιλογές όλα αυτά τα χρόνια και νιώθω απίστευτα τυχερός που θα συνομιλήσω με τη σπουδαία Αθηνά Μαξίμου, την οποία καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην Κουλτουρόσπα και την ευχαριστώ θερμά. Αθηνά μου, τα σέβη μου, μου επιτρέπει στο ελληνικό, γνωριζόμαστε από παλιά. Εννοείται πως όσο απλά σε επιτρέπω, επιβάλλω το ελληνικό μεταξύ μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίστευα πάντα πως είσαι μια ηθοποιός για τα δύσκολα, ενώ τους μεγάλους ρόλους σταθμούς στην καριέρα κάθε ηθοποιού. Και ειδού η μύδια του Ευρυπίδη που την περίοδο αυτή περιοδεύει την Ελλάδα. Ναι, ναι. Η μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Εμίλιο Χιλάκη και Μανώλη Δούνια. Είμαστε μια ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως νομίζω ξέρεις, και οι θεατές επίσης που μας θυμούν τα τελευταία χρόνια το ξέρουν επίσης, που αναμετριόμαστε κάθε φορά με μία αρχαία τραγωδία ή με Σέξπιρ, όπως έκαναν πέρσι, ας πούμε, ο Μανώλης και Εμίλιος, που κάναν τον Οθέλο, ή πρόπερση που κάναμε το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, αλλά γενικά προσπαθούμε να αναμετρηθούμε με μεγάλα λογοτεχνικά θεατρικά κείμενα, που ανά τους αιώνες έχουν αντέξει και κάτι πάντα μας διδάσκουν, κάτι πάντα μας φωτίζουν. Βέβαια. Οπότε φέτος ήρθε η στιγμή της μύδιας, του Ευρυπίδη. Ήταν κάτι που χρόνια τώρα το σκεφτόμασταν και ήδη από το 2016 περίπου το συζητούσαμε και το συζητούσαμε μάλιστα και με τη Γιώτα την Έγκα, που από τότε σκεφτόμασταν ότι θέλαμε να συνεργαστεί μαζί μας σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Και έτσι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου φέτος και ήδη δηλαδή η μετάφραση του Γιώργου του Μπλάνα ήταν, την είχαμε ζητήσει από τον Γιώργο το 2016 όπου και την έφτιαξε και τώρα τη χρησιμοποιούμε και την αρθρώνουμε λοιπόν και εμείς μαζί με τη Γιώτα, μαζί με τον Αναστάση στο Ροϊλό, ο οποίος είναι ο τρίτος υποκριτής, μαζί με τον Εμίλιο Χιλάκη και εμένα που κάνουμε τους τρεις υποκριτές. Χρησιμοποιούμε δηλαδή αυτό το σύστημα των τριών υποκριτών. Έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας Μυρτώ Αλικάκη. Έχετε πάντα ένα πολύ καλό θίασο, θα μιλήσουμε και για τους συντελεστές τους υπόλοιπους. Κάνατε πρεμιέρα πρόσφατα, πρώτες εντυπώσεις κοινού, φίλων, αλλά και εσάς τον ίδιο, πώς σας φάνηκε? Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό γιατί μετά από ένα χειμώνα αρκετά δύσκολο, οφείλω να ομολογήσω, ξαφνικά, λόγω του ότι τα θέατρα πια είναι ανοιχτά και έχουμε λιγότερο φόβο προς τον COVID, που καλό θα είναι να φοράμε μάσκες παντού, ενώ στα ανοιχτά θέατρα όταν συγχρονιζόμαστε με άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ συγκινητικά, πραγματικά, και η αποδοχή του κόσμου ήταν εξαιρετική και είναι πολύ συγκινητικό, Γιάννη, όταν μετά από τόσο κόπο προβών και αρκετούς μήνες που δουλεύεις σε πρόβες με τους άλλους συναδέλφους σου και κοπιάζεις και σκέφτεσαι και προβληματίζεσαι αν αυτό περνάει κάτω ή το καταθέτεις στους θεατές, ότι ξαφνικά η αποδοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο και στις δύο παραστάσεις που δώσαμε στην Αθήνα, και στο Θέατρο Πετρούπολης αλλά και στο Κατράκιο της Νίκαιας. Και το χειροκρότημα ήταν πάρα πολύ θερμό. Ήδη βγήκαν περίπου 4-5 κριτικές που είναι τόσο συγκινητικά θετικές προς εμάς. Τέλεια. Αθηνά, να σε ρωτήσω, αναφέρθηκες πριν ότι η μύδια την ετοιμάζεται εδώ και χρόνια. Γιατί η μύδια και όχι η Λέκτρα ή η Ελένη, ας πούμε? Γιατί θεωρώ ότι η μύδια είναι ένα τεράστιο κείμενο που έχει να κάνει με το θέμα του ξένου, μέσα στο οποίο και πέρσι λόγω του Οθέλου πλησίασαν ο Μανώλης και ο Εμίλιος. Και φέτος όμως με τη μύδια αυτό το θέμα του ξένου και πόσο μάλλον μιας γυναίκας ξένου, βάρβαρης που έρχεται από την Ορχίδα και αναμετριέται με την ανδρική εξουσία σε όλες τις μορφές, δηλαδή η γυναίκα που αντιτάσσεται στην πατρική φιγούρα, στην αδελφική φιγούρα, στη συζυγική φιγούρα, στην φιγούρα της εξουσίας ενός βασιλιά,
ακόμα και στα ίδια της, τα παιδιά που είναι δύο αρσενικά, δύο αγόρια, θέλω να πω, είναι μια πολύ μεγάλη βεντάλια ανδρικής εξουσίας που η ίδια η γυναίκα έρχεται να αναμετρηθεί. Και νομίζω ότι μετά από... Δυστυχώς οι συγκυρίες τα φέρνουν έτσι που βλέπουμε ότι πάλι η γυναίκα αναμετριέται πάλι με την ανδρική εξουσία σε όλες τις μορφές. Θα σε ρωτούσα γι' αυτό, οπότε για να σκιαγραφίσουμε το χαρακτήρα της Μίδας με βάση το κείμενο του Ευρυπίδη, και ερμηνεύοντάς την, πόσο την κατανοείς, αν δικαιολογήσεις πράξεις της και εν τέλει κατά πόσο τη συμπαθείς. Κοίταξε να δεις, το θέμα, όλα αυτά τα κείμενα είναι πάρα πολύ πολιτικά κείμενα. Δεν μιλάμε για ψυχογραφήματα απλών ατόμων, έτσι, να, αλλά για δυνάμεις. Mm-hmm. Είναι πολιτικές θέσεις όλα αυτά τα αρχαία λογοτεχνικά κείμενα που ευτυχώς μείναν στα χέρια μας. Είτε μιλάμε για Σοφοκλή, είτε μιλάμε για Εσχύλου, είτε μιλάμε για Ευρυπίδη, οι άνθρωποι καταγράφαν ή καταγγέλαν κάτι για να μιλήσουν για τα προβλήματα της πολιτείας τους, τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς τα ίδια αντιμετωπίζουμε μετά από 2.500 χρόνια. Ναι. Το θέμα δεν είναι να δικαιολογήσει κανείς τις πράξεις. Το θέμα είναι να κατανοήσει το λόγο των πράξεων. Και για μένα αυτό το κείμενο της Μίδιας, ξαφνικά βλέπεις πως μια ολόκληρη κοινωνία δημιουργεί και οδηγεί έναν άνθρωπο σε τερατώδεις πράξεις. Mm-hmm. Στη δική μας παράσταση η Μίδια δεν σκοτώνει τα παιδιά της επειδή θέλει να εκδικηθεί τον άντρα της, ο οποίος την παρατάει για να παντρευτεί μια πριγκυποπούλα για λόγους συμφέροντος. Αλλά για να σώσει τα παιδιά της από την ίδια την εξουσία. Γιατί όταν ο άντρας της παντρεύεται και τα κάνει παιδιά με την πριγκυποπούλα του τόπου, δηλαδή με την εξουσία, αναγκαστικά αυτά τα παιδιά είναι απειλή. Ναι. Το λέει πολλές φορές μέσα στο κείμενο η Μίδια, ότι εγώ τους έδωσα ζωή, εγώ θα τους την πάρω αφού έτσι κι αλλιώς είναι καταδικασμένα. Λέει, δεν θα τα αφήσω στα χέρια των εχθρών μου, γιατί θα τα διαπομπεύσουν πριν τα σκοτώσουν. Δεν είναι δηλαδή απλά ένας αποτρόπιος φόνος ζηλοφθονίας. Είναι ένας φόνος που η ίδια η κοινωνία την οδηγεί στο να τον πράξει. Ναι. Δηλαδή, σε κάθε επεισόδιο συναντιέται με μία ανδρική φιγούρα. Δεν συναντιέται ποτέ με γυναίκα. Η Γλάφκη, ας πούμε, που είναι το αντίπαλο δέος ή τέλος πάντων αυτή που παντρεύεται ο Ιάσονας και την εγκαταλείπει, δεν τη συναντά ποτέ η Μίδια. Συναντά πάντα ανδρικές φιγούρες. Ναι. Και κάθε φορά, μετά τη λήξη της συνομιλίας της μαζί τους, το σχέδιό της προχωράει παραπέρα. Γιατί την καταπατάνε ακόμα πιο πολύ. Άρα βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Αναφέρθηκε στην βαρβαρότητα. Θεωρώ ότι δύο φορές βάρβαρη Μίδια, από καταγωγή και από έρωτα. Βρέθηκε ερωτική μετανάστρια στην Ελλάδα για χάρη του Ιάσονα και από έρωτα, γιατί μέσα από την ιστορία της πέθαναν από έρωτα πολλοί άνθρωποι. Ναι, την οποία θέλω να πω ο ήρωας Ιάσονας, με έναν τρόπο δεν είχε κουνήσει ούτε καν το δαχτυλάκι του για όλα αυτά. Ναι. Την έβαζε μπροστά και εκείνη έκανε όλα αυτά τα αποτρόπαια πράγματα, τους αποτρόπαιους αυτούς φόνους, υπερασπιζόμενη τον Ιάσονα. Ναι. Και όταν πια με έναν τρόπο δεν είχε κάτι άλλο να του δώσει, την πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα. Ναι. Βέβαια δεν τίθεται θέμα πως πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι το ζήτημα της παιδοκτονίας. Η Μίδια βέβαια συγκλονίζει για την πράξη της, διότι όσο και αν έχει αδικηθεί, χρησιμοποιεί τελικά ως ίσα το όργανο εκδίκησης τέτοια της στα παιδιά. Με και χωρίς παραλλαγές, Αθηνά το συναντάμε δυστυχώς και σήμερα.
δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, γιατί η μύδια είναι μία δύναμη, είναι ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, από το οποίο, όπως είπα πριν, μόνο να μάθουμε και να αναρωτηθούμε για την πολιτεία μας, το κοινωνικό-πολιτικό και ψυχολογικό στερέωμα μέσα στο οποίο ζούμε, ενώ εδώ μιλάμε ή κάθε φορά μιλάμε για, για ψυχασθενείς φιγούρες, ναι, με προβλήματα προσωπικά, τα οποία καθόλου δεν μπορώ καν να συγκρίνω, να τα συγκρίνω εγώ προσωπικά. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι ατόπιμα και θεωρώ ότι μικραίνουμε τον ίδιο τον πολιτισμό μας προσπαθώντας να συγκρίνουμε, να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Για γενέστερες και μεταγενέστερες εκδοχές του μύθου τονίζουν εμφατικά, ναι, το χαρακτήρα της Μύδιας ως βάρβαρης μάγισσας. Δηλαδή ο Ευρυπίδης υποβαθμίζει τη σημασία του γεγονότος αυτού στην πλοκή. Συμβαίνει το ίδιο και στη δική σας μετάφραση? Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, γιατί δεν μπορώ να κρίνω ενώ τι αποτέλεσμα και τι αποτύπωμα αφήνει, ναι, η παράσταση στον κάθε θεατή ξεχωριστά. Αυτό δηλαδή θα μπορούσες ίσως να ρωτήσεις ένα θεατή τελειώνοντας την παράσταση πώς, αν θέλω να πω, μπαίνει στο μυαλό του αυτό. Το μέλημα της παράστασης που αυτή τη στιγμή εμείς κοπιάσαμε και παρουσιάζουμε, είναι περισσότερο να δείξουμε αυτό το ταξίδι αυτής της ξένης γυναίκας μέσα σε ένα τοπίο ανδροκρατούμενο, πατριαρχικό, το 2022, και όχι να μιλήσουμε με όρους 1900 ή 2006. Θέλαμε δηλαδή να μιλήσουμε στον θεατή του 2022, και εγώ προσωπικά επίσης αυτό ήταν το μέλημά μου και το στοίχημά μου, ακόμα και υποκριτικά. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω στο αν θέλω να πω. Σίγουρα η μετάφραση ήδη λέει μέσα βάρβαρη, μάγισσα, είσαι μάγισσα προδομένη. Οπότε σίγουρα το φέρει αυτό το στοιχείο. Αλλά τώρα πόσο αποτυπώνεται παραστασιακά στο συνειδητό ή στο συνείδητο του θεατή, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Παρακολουθώντας Αθηνά όλα τα ανεβάσματα της Μύδιας, τα έχω δει όλα. Τα συναισθήματα μου, πιστεύω και των περισσότερων θεατών, έναντι της Μύδιας είναι ένα εκρεμές που ταλαντώνεται συνεχώς ανάμεσα στη συμπάθεια, την αγωνία, την κατανόηση, ακόμα και την αμηχανία, το έλεο που λένε και το φόβον. Είναι συναισθήματα που σου προκαλεί αυτή η προσωπικότητα? Νομίζω ότι γενικά όλες οι αρχαίες τραγωδίες μας δημιουργούν τέτοια συναισθήματα. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα κεντρικό ρόλο. Δηλαδή, από τη μία συμπάσχεις, ναι, την ίδια στιγμή λες, μα είναι δυνατόν να κάνει κανείς κάτι τόσο αποτρόπαιο, και από την άλλη λες, ναι, γιατί μάλλον μια ολόκληρη κοινωνία την οδήγησε προς αυτό. Ναι. Απ' την άλλη, ο ίδιος ο ποιητής στο τέλος βλέπεις ότι την κάνει, έρχεται το άρμα του ήλιου και όχι απλά δεν τιμωρείται για την πράξη της, αλλά αποθεώνεται, δηλαδή με έναν τρόπο ο ίδιος ο ποιητής, ο Ευρυπίδης, κλείνει το έργο του μετατρέποντάς την σε έναν απομηχανή θεό. Και όλα αυτά είναι, νομίζω, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής και η τραγωδία γενικώς κάθε φορά μας φέρνει αντιμέτωπους με αυτά τα αντίπαλα συναισθήματα, τα αντίπαλα δέη, που μας κάνει να αναρωτηθούμε για τη δική μας ζωή, για τη δική μας πολιτεία, για το δικό μας ναι ή όχι. Κατανοείς και την ανήθικη συμπεριφορά του Ιάσονα έναντι των θείων νόμων? Κατανοώ έναν αποτρόπαιο Ιάσονα, ο οποίος το μόνο που σκέφτεται είναι το προσωπικό όφελος, δηλαδή σκέφτεται ωφελημιστικά, σκέφτεται ανδροκρατούμενα, εξουσιαστικά, σκέφτεται αλαζονικά, και αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο το συναντάμε συχνά στην πολιτεία μας,
στις οικογένειές μας, στους φίλους μας ενδεχομένως, στους γνωστούς μας, στους πολιτικούς μας. Ναι. Και είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει με το δάχτυλο να το δείξουμε και να πούμε αυτό δεν μας ταιριάζει, αυτό δεν μας συμφέρει, αυτό δεν μας πάει μπροστά, δεν το χρειαζόμαστε, δεν μας είναι χρήσιμο. Στη δική σας παράσταση ο χορός δηλώνει δεμένος με τα πάθη του οίκου της μύδιας. Στο δικό μας χορό καταρχήν έχουμε συγκλονιστικά νέα παιδιά, οι οποίοι είναι χορευτές και ηθοποιοί, έχουμε mm-hmm. και χορεύτριες, δηλαδή έχουμε τρεις χορεύτριες και έχουμε και ηθοποιούς οι οποίοι έχουν καταπληκτική κίνηση. Είχαμε μαζί μας μία κινησιολόγο που για μένα είναι δραματουργός, δεν είναι μόνο, απλά επιμελούμε την κίνηση, την Πατρίσια Απέργη, η οποία είναι πολύ γνωστή και διεθνώς, δηλαδή, κάνει παραστάσεις και έξω χορευτικές, είναι σε πολλά φεστιβάλ. Είναι ένας πάρα πολύ εκρηκτικός χορός, με πολύ έντονη κινησιολογία και νομίζω ότι απλά είναι αυτό που με έναν τρόπο ο χορός μας πράττει, κινητικά πράττει. Πράττει. Εν τέλει, στο φινάλε υπάρχει νίκη της μύδιας, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη νίκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει νίκη της μύδιας, αν και ξαναλέω ο ίδιος ο ποιητής φέρνει το άρμα του ήλιου να την πάρει και να την πάει στην Αθήνα, να τη σώσει δηλαδή, φεύγει δηλαδή ως ποιμήθεα. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι στην πορεία αυτού του δράματος το πρόσωπο της μύδιας ξεκινάει σαν ένα αντικείμενο που όλοι δηλαδή το χρησιμοποιούν σαν αντικείμενο, ταξιδεύει ενώ μέσα στην πορεία του έργου και μέσα στα επεισόδια που ξαναλέω έρχεται αντιμέτωπη με όλες τις ανδρικές εξουσίες ή με όλα τα κλισέ της πατριαρχικής κοινωνίας, γίνεται υποκείμενο και στο τέλος γίνεται απομηχανής θεός. Και αυτό για μένα από μόνο το έτσι όπως είναι γραμμένο το έργο, αλλά και έτσι όπως η παράστασή μας σεβάστηκε αυτή τη γραφή, ναι, είναι μια δικαίωση. Μίλησες για συντελεστές. Αυτά που ανέφερες πριν για τις προηγούμενες παραστάσεις της ομάδας σας σε σκηνοθεσία Χιλάκη Δούνια. Ναι, έχουμε πάντα στο πλάι μας... Πολύ καλούς συντελεστές, θέλω να συμπληρώσω εγώ. Να πω πριν μου πεις εσύ, ότι έχετε πάντα πολύ καλούς φροντισμένους, δηλαδή τους επιλέγετε πολύ επιλεκτικά και είναι οι παραστάσεις πολύ επιτυχημένες. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Αναφέρθηκες στην αγαπημένη για μένα τραγουδίστρια, ξέρω εγώ, αλλά εμφανίζεται και σε παραστάσεις, στη Γιώτα Νέγκα. Πες μας λίγα για την υπόλοιπο θεία σου. Καλά, καταρχήν ναι, για μένα η Γιώτα είναι μια κυρία του ελληνικού τραγουδιού, πραγματικά. Πραγματικά, ναι. Πέραν θέλω να πω αυτής της χορδής που πάλεται ολόσωμα στη Γιώτα, ενώ δηλαδή από την κορφή ως τα νύχια. Επίσης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, είναι ένας πολύ και έχω συγκλονιστεί με το πόσο γενναιόδορη, ανοιχτή και σαν μικρό κορίτσι ήταν στις πρόβες, γεμάτη δίψα να μάθει, να δει, να είναι παρούσα. Έχουμε την υπέροχη Μυρτώ Αλικάτη, η οποία έχει διανύσει χιλιόμετρα στο Σανίδι. Ξανασυνεργαστήκατε μαζί της. Και οι δυο τους κρατάνε τις κορυφαίες, την κορυφαία του χορού, η μία κρατάει το μέλος και η άλλη κρατάει το λόγο. Ναι. Έχουμε τον Αναστάση το Ροϊλό, έναν πολύ, κατά την γνώμη μου, θα ακούγεται για πολλά χρόνια το όνομα του Αναστάση και νομίζω θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα ο Αναστάσης Ροϊλός τα επόμενα χρόνια. Να είναι καλά οι μέλισσες. Ορίστε. Να είναι καλά οι μέλισσες που ανέδειξε μια φουρνιά τόσο ταλαντούχων ηθοποιών, νέων προσώπων. Εγώ με μέλισσες. Καλά, δώσε συγχαρητήρια στον άντρα σου. Είναι για Όσκαρ. Τώρα είναι εκτός θέματος αυτό. Είναι για Όσκαρ. Το Όσκαρ δεν είναι στο τσεπάκι του. Κρίμα που δεν τα έχουμε.
Θα του το μεταφέρω. Να το μεταφέρεις. Το θέλω πολύ. Θα το πω και από κοντά, θα σας δω. Λοιπόν, εγώ θα συμπληρώσω ότι είναι Πετρίνα Γιαννάκου. Είναι αρκετή. Επίσης θέλω μισό λεπτό, Γιάννη, να συγγνώμη. Ολοκληρώσω ότι επίσης έχουμε τον Δημήτρη Καμαρωτό, ο οποίος έχει υπογράφει τη μουσική της παράστασης βασισμένα στα χωρικά που έχει ο Γιώργος Μπλάνας, έχει μεταφράσει. Έχει γράψει στίχους για αυτά τα χωρικά, τα οποία τα γουδάει η Γιώτα Νέγκα, και είναι ζωντανά μαζί μας, επισκηνής ο Δημήτρης Καμαρωτός, performer μουσικά. Ναι. Και μετά έχουμε αυτά τα υπέροχα πλάσματα που θα τα αναφέρεις εσύ, λοιπόν, και σε περιμένω. Αυτά αναφέρω και στην κουβέντα μας, γιατί πρέπει να καταγραφούν. Πετρίνα Γιαννάκου, Μάιρα Γραβάνη, Αλεξάνδρα Δρανδάκη, Γιώργος Ζιγούρης, ναι, ναι. Ελευθερία Κοντογιώργη, Εριέτα Μανούρη, Βασίλης Μπούτσικος, Γιώργος Νούσης, Δάφνη Σταθάτου. Εξαιρετική σύνθεση για άλλη μια φορά. Έχετε ξεκινήσει ήδη περιοδία. Έρχεστε στη Θεσσαλονίκη την 5η 14 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών. Αναφέρουμε και την άλλη ημερομηνία. Αυτή είναι για αρχή και υπάρχει η περίπτωση να είμαστε και στο Θέατρο Δάσους, νομίζω στις 30 Αυγούστου. Αθηνά, κάποιες ερωτήσεις στα γρήγορα θέλω, ναι, για να κλείσουμε. Ποια είναι η πιο σημαντική αξία που σε έχει διδάξει η ενασχόλησή σου με το θέατρο? Ο σεβασμός μου στον άλλον άνθρωπο, Γιάννη. Αθηνά, με ποια προσωπικότητα που έχεις έρθει σε επαφή ξεχωρίζεις ως σήμερα? Πολλές είναι οι προσωπικότητες που έχω έρθει σε επαφή. Θυμάμαι, αυτό που μου έρχεται αυτή τη στιγμή είναι του Ζωζέ Σαραμάγκου, ενός Πορτογάλου νομπελίστα, φαντάζομαι το ξέρουμε αρκετοί, γιατί είναι σπουδαίος συγγραφέας, που είχα έρθει σε επαφή και η ενέργεια αυτού του ανθρώπου ήταν καθοριστική, αλλά είναι και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, με τον οποίο ξεκίνησα την θεατρική μου σταδιοδρομία. Θεσσαλονίκη βέβαια, έτσι, Θεσσαλονίκη λες. Ναι, Θεσσαλονίκη. Αθηνά, τι αγάπησες περισσότερο στον Εμίλιο Χιλάκη? Δεν κάνω ποτέ τέτοιες ερωτήσεις, αλλά... αγάπησα το πόσο ανοιχτός, γενναιόδωρος και με στόχους άνθρωπος είναι. Αθηνά, για το τέλος, τι ονειρεύεσαι να σε φέρει ο χρόνος? Ονειρεύομαι να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία που να σέβεται κάθε ύπαρξη αυτού του πλανήτη, από τα ζώα, τους ανθρώπους, τα πάντα. Να σεβόμαστε την άλλη ύπαρξη. Αυτό ονειρεύομαι. Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στη συνέχεια. Να είμαστε καλά, με προσοχή και με σεβασμό, ξαναλέω, στον συνάνθρωπο και στην ύπαρξη γενικότερα. Χίλια ευχαριστώ. Να τα πούμε και από κοντά. Σε φιλώ. Γεια χαρά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.